Γιούλη, πρέπει να σου πω ότι πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε φαράγγια. Έτσι. Ναι, για πες μου λίγο για αυτή τη σκέψη. Αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε φαράγγια. Τώρα που χειμωνιάζεται γίνεται, χρόνο πάλι. Ειδικά, ίσα που τώρα... Καλά, χειμωνιάζει στην Κρήτη, εντάξει, μην πες, μην τελαστούμε. Χειμωνιάζει στην Κρήτη, ναι, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Εγώ είμαι γκρουλιάρα. Τι εννοείς αρχικά, δηλαδή σε φάση να πάμε σε ένα φαράγγι, να κάτσουμε, να περπατήσουμε έτσι λίγο, να το χαδέψουμε και να ξαναφύγουμε ή να το διασχίσουμε για να το περάσουμε όλο. Κοίταξε. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Είναι ανάλογα και το φαράγγι. Να το διασχίσουμε μόνοι μας. Εγώ μόνος μου σε φαράγγι δεν πάω να το διασχίσω. Μπορούμε να πάμε με ομάδες όμως, πεζοπορικές, που το διασχίζουν και ξέρουν και τις διαδρομές. Στο να πάμε εμείς και να τραβήξουμε απλά, ξέρουμε ότι θα πάμε στα 3, 4, 5, 10 πρώτα μέτρα του φαραγγιού. Γι' αυτό πρέπει να το οργανώσουμε τα φαράγγια. Μπορούμε να πάμε στο Άγιο Αντώνιο. Όχι, στο φαραγγιο. Ναι, καλά, πούμε. Στο φαραγγιο Αγίου Αντωνίου. Στο Ρέσμιτο. Το έχω ξαναπάει. Πάρα πολύ ωραία. Μισοπατώ. Εκεί μια ταβέρνα και από πάνω. Εγώ πάμε και στο Άγιο Φάραγγο που το φαραγγι είναι 10 λεπτά περπάτημα. Ναι. Να μην δείξουμε στον δρόμο στο Άγιο Φάραγγο. Αυτό πρέπει να πάμε το καλοκαίρι για να πάμε και στην παραλία μετά. Ναι, θα πάμε τα πρώτα καλοκαιρινά μα μπάνια. Στο season 2, όχι στο season 3 θα είναι. Γιούλη, που πάμε, ρε? Δεν πάμε, έχουμε ήδη φτάσει. Ωραία. Στα Νόγια. Στα ποια? Στα Νόγια. Κόσμο πατώ, κόσμο γρικό και κόσμο δε γνωρίζω. Ό,τι παντέρμη τη ζωή και πώς την ταγιαντίζω. Μανώλης Κασπαράκης. Σε καλά. Θα λιποθυμήσεις. Τα ακούω, όχι. Εντάξει, τα οποία δεν θα τα πω όλη κάμερα, γιατί θα μας λιντζάρουν οι Ανογιανοί και θα έχουν και δίκιο, θα σε λιντζάρω μαζί τους. Να σου πω κάτι, αυτό το στήριζα κάπου το έχω διαβάσει. Δεν θα πω τι, αλλά κάπου το έχω διαβάσει και θα το ψάξω και θα σου πω. Πρέπει να ήταν και αυτός που το έγραψε, ηλίθιος. Με είπες ηλίθιο. Λίγο. Με είπε ηλίθιο. Α, τα Νόγια. Φημίζονται, λέει, για το γαλακτοπούλο. Ναι, το ξέρω. Έχω φάει. Δεν υπάρχει. Αλήθεια. It doesn't exist. Γιατί είπε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μου αρέσει, επειδή είναι... Όχι. Γάλα. Είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι σήμερα θα φάω, θα κάνω ελεύθερη μέρα, αν και έχω κάνει αυτή τη βδομάδα. Έτσι δεν το κάνουμε ελεύθερη μέρα, Μύρο, να θα πάμε για φαγητό. Εντάξει, έλεγα μη φάω γλυκό, αλλά ένα γαλακτομπούρεκο θα το φάω. Δεν ξέρω αν θα το φάω τώρα ή μετά. Αχ, κάποιος τσιγαρίζει κρεμμύδι. Όπως καταλάβατε, μέσα από τα Νόγια δεν ξέρουμε ιστορία, δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά από φαγητό και καφέ, είμαστε πρώτοι. Θα σου έλεγα. Πες. Μαζί στο μυαλό. Πες. Να σε κεράσω ένα γκαϊφέ και ένα. Ένα γκαϊφέ. Και ένα γαλακτομπούρεκο. Ε. Εντάξει, μην το. Εγώ θα σε κεράσω και θα το φάω εγώ. Εντάξει, ξέρω, να κάτσουμε. Ναι. Γιούλη. Αυτό είναι το Νογιανό γαλακτομπούρεκο. Αυτό είναι. Τρώτε τύπος, πώς φαίνεται? Εμφανισιακά είναι πάρα πολύ ωραίο, φαίνεται. Και βιαστικά είναι απίστευτο. Βιαστικά φαντάζομαι. Θα κάτσω να μυρίσω λίγο γιατί μου αρέσει να μυρίζει. Δεν μυρίζει τώρα κάτι. Ωραία.
Είπες ότι δεν θα μ' αρέσει και με έχεις προειδεάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσένα δεν θα σ' αρέσει. Εντάξει. Είναι όχι είναι ωραίο, απλά έχει έντονη τη γεύση, παιδί μου, γιατί γίνεται από κατσικίσουν με το γάλα. Πρόβιο. Ναι. Δεν... Επειδή εγώ δεν τα θέλω αυτά καθόλου πρόβιο κατσικό φάση, δεν είναι τόσο ωραίο. Δεν είναι τόσο ωραίο. Μ' αρέσει. Είναι καλό. Θα σας ρωτήσουμε κάτι. Στο περαχώριο, από τι πάμε. Ναι, αμάξι με τα πόδια. Ναι. Τα πόδια δεν πάει, είναι μακριά. Όχι, άμα πάω απέναντι εδώ το στενό, είναι στενό. Ευθεία κάτω, σε 3 λεπτά είσαι εκεί. 3 λεπτά. Ναι, λες. Αλλιώς με τα μάξι θα κατέβουμε κάτω. Αλλιώς θα πάω, ναι, τα μάξι ευθεία κάτω. Την τελευταία πλατεία είναι το πράγμα. Ωραία. Εδώ ποια είναι η πλατεία, το Αγίου Γεωργίου. Ναι. Ευχαριστούμε. Και Γιούλη, στο Περαχώρι πώς θα πάμε? Εντάξει, Βιερονά, θα πάμε με τα πόδια. Αυτό θες να ακούσεις. Όχι. Κοίταξε, τα πόδια είναι 3 λεπτά. Ναι, αλλά για να πας 3 λεπτά και έτσι όπως είναι χτισμένα τα νόγια, θα κατέβουμε έτσι και δεν με νοιάζει που θα κατέβουμε. Θα ανέβουμε, με νοιάζει. Εντάξει, θα πάρω ένα αυτοκίνητο, Γιούλη, δεν πειράζει. Όχι, όχι, μη σε βάζω να χαλάς τις γυμνές. Πού θα πάμε, θέλω να μου πεις. Τώρα θα πάμε στο Περαχώρι. Περαχώρι, Περαχώρι. Με τα πόδια, με τα πόδια θα πάω εγώ. Εγώ πάω με τα πόδια. Εντάξει, είναι κατηφορικά από ό,τι βλέπω. Ναι. Μετά θα είναι ανηφορικά. Μετά θα είναι αυτό θα πάμε. Όποιος έρθει ανόλια και δεν φάει γαλακτομπούρκο, καλιά να μην έρθει. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στην πλατεία, καλιά να μην έρθει. Καλιά. Άντε. Λέω, μέχρι εδώ με έχετε φτάσει, δεν μπορώ άλλο. Θες. Τέλειο. Εδώ μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εδώ μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω εδώ θα κάτσουμε πάνω. Είναι... Αυτό είναι... Ποιο είναι το σπίτι του Νίκου, το Ξυλούρι? Τι είναι το σαρέκι? Το σαρέκι είναι ένα μαντίλι. Στο πένθος φοράνε μαύρο για να δείξουν το πένθος τους και το λευκό για να δείξουν τη χαρά τους. Στο γάμο είναι στο γάμο. Χώρα, ναι. Στις χαρές γενικά, βαφτίσια, ναι. Γάμου. Τι βλέπουμε πως πατάνε τη Γιούλη. Γιούλη, ενοχλείς. Ενοχλείς. Και έτσι χάσαμε τη Γιούλη. Ή θα την πατήσουν ή θα την δίνουν στο Α, είναι πολύ ωραία εδώ. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ κάτι και έχω φάει εκεί, σε αυτόν τον γωνιακό. Thank you.
αμάξι. Για αμάξι, μιλάμε για το δικό μου. Πώς θα ανέβει μετά το δικό μου από εδώ? Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ. Τι το έχω? Αδικημένο. Το αμάξι μου? Ναι. Δεν το έχω αδικημένο. Το αμάξι μου απλά είναι γέρικο και το έχω πάρει χαμπάρι. Είναι και 15 χρόνια αυτοκίνητο και το σέβομαι. Δεν θέλω να το ταλαιπωρήσω. Ενώ τη φίλη σου την γριά. Τη γριά. Τη γριά. Να το. Εκεί είναι. Ούτε δύο μέτρα δεν κάναμε, δεν περπατήσαμε. Και θα το δούμε, αλλά πώς θα μπούμε, δεν μπαίνει. Γιατί σου λέει αυτό το γκράφιτι που ελπίζω να σας δείξω με κάποιο τρόπο, το είχαν φτιάξει οι απόφοιτοι του σχολείου προς τιμή του ευεργέτη του Σταυρακάκη, θυμώ το όνομα, επειδή μάζεψε λεφτά και έφτιαξε το σχολείο το 1954. Δεν σ' αρέσει έτσι όπως φαίνεται? Το θέλεις grow plan? Ναι. Και αν φας και δεν φας και όλα αυτά. Κρίμα. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Θέλω να μπούμε μέσα να το δω. Τι σου πέφτει λίγο GoPro μέσα? Κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιούλη, ρε, μπήκαμε. Είσαι εγκληματίας. Μα είμαι hacker, δεν έσπασα τον κωδικό της πόρτας, έτσι, ασφαλείας, για να μπούμε, να τραβήξεις φωτογραφίες και βίντεο που θέλεις. Ναι. Α, και τι γράφει. Α, Σακραμέντο. Σακραμέντο, η πολιτεία της Αμερικής. Ανόγια, Σμύρνη. Ρε φίλε, μπράβο στα παιδιά. Είναι υπέροχο. Γεια σας. Γιούλη, πού είμαστε, ρε? Είμαστε στο Ψιλωρίτη. Μου ξεμίστε, ανεβήκαμε στο Ψιλωρίτη. Καλά ανεβήκαμε, εντάξει. Καλαρές μου χανιώθηκες, κόρφη του Ψιλωρίτη. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έλα στη σιωπικά βουνά, γεια σου, Παντέρμη Κρήτη. Αυτό θα είναι το καινούριο μας intro στα επόμενα βίντεο. Ναι. Να ξέρεις. Θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι μανταρί μου. Θυμάσαι, θυμάσαι. Θυμάσαι μανταρί μου.
που σου λέγα πως αγαπώ. Είμαστε στο Ψιλορίτι. Στα 1500 μέτρα. Βεβαίως. Η μία με το δερμάτινο, εγώ με το κοντομάνικο. Κάποιος θα έχει πνευμονία. Ελπίζω να είναι μόνο πνευμονία και όχι κορονοϊό. Εδώ πάνω δεν είναι ο κορονοϊός. Αχ, τι ωραία που είναι έτσι αυτή η απόλυτη. Τα μπεμπένια. Τα μπεμπένια, είδαμε πολλά μπεμπένια στη διαδρομή. Τα μπεμπένια κατεμέ είναι τα πρόβατα. Ναι. Επειδή κάνουν μπε. Οπότε μας έχει μείνει η μπεμπένη. Πήγαμε στα Νόγια και ανεβήκαμε εδώ πάνω που είναι ο Κάμπος Νίδα. Ναι, εσύ ξέρεις, εγώ δεν ξέρω εσύ με έφερες. Εδώ πέρα είναι και η σπηλιά που γεννήθηκε ο Δίας. Δεν γεννήθηκε εδώ λέμε. Στο δικταίο άντρο ναι, γεννήθηκε που έχουμε πάει, δείτε το. Κάπου εδώ θα βγει πάλι. Και εδώ ανατράφηκε, αλλά μεγάλωσε. Ναι, δεν θα πάμε βέβαια, γιατί αρχικά νομίζω ότι είναι κλειστά. Ναι. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή. Και δεύτερον, εντάξει, έχει και ανάβαση. Πεινάμε λίγο, γιατί όπως είπαμε, θα ψαχνόμαστε για το φαγητό κατά βάση. Και αν δεν έρθεις τα λόγια για να φας, τότε για ποιο λόγο έρχεσαι. Είμαστε που λέτε στο κάμπο του Νίδα. Εδώ είναι τα λιμέρια γενικά λένε του Δία, Ψιλορίτης γενικότερα. Θα πάμε μετά στο Τελίνα για φαγητό. Εννοείται. Γενικά είναι ένα μέρος που αξίζει να έρθεις στο Ψιλορίτη, ρε φίλε. Δεν τον έχω σε εκτίμηση, γενικά δεν έχω σε εκτίμηση στα βουνά. Για ευνόητους λόγους. Σε βλέπω. Λέω ότι εγώ τα λατρεύω, τα φαράγγια τα λατρεύω, το έχω πει έτσι κι αλλιώς. Εσύ τα φαράγγια τα λατρεύεις γενικότερα. Εμένα εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ φαν του βουνού, γιατί έχει έτσι πολύ περπάτημα η γεωργασία, που είναι γενικότερα φαν. Αλλά είναι ωραία τελικά να έρχεσαι αυτή, να έχεις αυτή την επαφή με τη φύση. Συγγνώμη, δεν ανοίγει το μάτι σου λίγο. Ναι. Έτσι, με αυτή τη θέα που βλέπεις, έτσι νιώθεις πέρα από την ψυχή σου. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, καλέ μου φίλε, Βύρωνα. Μάλιστα. Προτείνεις τα παιδιά να έρθουν εδώ. Ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αν μπορούσα να σε λύγεις κι αλλιώς. Όχι, τα προτείνω γιατί καταρχήν τα Νόγια τα αγαπάμε. Είναι, είναι κουλτούρα, ρε παιδί. Είναι κουλτούρα. Είναι πολιτισμός, έχουν ένα... Ναι. Ένα και μόνο ωραίος. Για τον Νίκο Ξυλούρη να έρθεις, δηλαδή για μόνο αυτό να ξέρεις, δηλαδή. Αρκεί. Τώρα στο Ψιλορίτι εδώ πέρα που έχουμε έρθει στα 1500 μέτρα από τον αφρό της θάλασσας. Λες και έκανε την ορειβασία το 1500. Επίσης αξίζει για τη θέα και ανοίξει το μάτι σας και στη σπηλιά που πάλι δεν θυμάμαι πως λέει, πάντα το μπερδεύω. Ιδέων άνθρωπο. Ναι, αξίζει να πάτε, εγώ έχω πάει, είναι ωραίο. Έτσι να αφιερώσετε χρόνο. Και γενικά γιατί εντάξει, η Κρήτη είναι και ωραίο νησί, το έχουμε πει. Και επίσης, όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, όσο ανεβαίνεις υψόμετρο, η βλάστηση βλέπεις και γίνεται και λίγο πιο πυκνή. Που δεν τη βλέπουμε τόσο π.χ. κάτω στο Ηράκλειο. Ναι, εντάξει, έχει μια άγρια μορφιά γενικότερα από πάνω. Εντάξει, λογικό βουνό είναι. Και στα χιόνια, συγγνώμη, στα Νόγια, αξίζει να έρθει όταν θα έχει χιόνια. Νομίζω έχουμε και ένα βίντεο που είμαστε. Έχουμε έρθει στα χιόνια. Πολύ έτσι γρήγορο. Ναι, έχουμε κάτι φίλο. Κάπου πάλι εδώ πέρα θα περάσει. Με τους φίλους του. Επίσης, εδώ πάνω στο Ψιλορίτι, που περάσαμε, αλλά δεν πήγαμε προς τα εκεί, ίσως όταν θα απαντάμε τον ρίγιο που θα πάμε, είναι και ο Άγιος Ιάκυνθος, όπου κάθε χρόνο 25, 26 και 27 Ιουλίου κάνουν τα Ιακύνθια, όπου έρχονται πολύ γνωστοί, όπως ο Λυκοβίκος Αναγίων, Ψαραντώνης, ίσως γενικά διάφοροι. Και τραγουδάνε, κάνουν έτσι μια τύπου συναυλία, είναι μια εκδήλωση. Εκδηλώσεις γίνονται εκείνες τις μέρες και είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω έρθει βέβαια ποτέ, αλλά τα έχω δει και μου τα έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει. Ναι. Ίσως αυτό το καλοκαίρι να καταφέρουμε να έρθουμε. Why not? Αυτά να έρθετε. Ο τόπος αυτός είναι ιδιαίτερος, είναι όμορφος, είναι ξεχωριστός. Καταλαβαίνεις ότι είσαι στην Κρήτη όταν έρχεσαι εδώ πάνω. Άντε να πούμε τα λόγια. Λοιπόν, αυτά. Ελάτε. Οι άνθρωποι εδώ είναι αρκετά φιλόξενοι, όπως την κυρία που γνωρίσαμε. Είναι ωραίοι άνθρωποι οι Αναγιανοί.
Οπότε, κάντε ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι, θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως, όπως και η Γιούλη θα το εκτιμούσε, το ξέρω. Ακολουθήστε μας σε όλα μας τα social media, τα οποία θα τα βρείτε από κάτω στην περιγραφή. Και αυτό θα το εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως, τέλος πάντων. Με τα απλά ελληνικά που μιλάει αυτό το παιδί. Και εννοείται, στείλτε μας και πείτε μας πού αλλού να πάμε, γιατί έχουμε στερέψει λίγο από ιδέες. Ενέβρε παιδιά. Κάντε και εσείς κάτι, όλα εμείς πρέπει να τα κάνουμε. Ειδικά τώρα έτσι που λίγο χειμωνιάζει, λίγο φθινοποριάζει και δεν είναι καιρός και για μπάνια και όλα αυτά. Θα θέλαμε τη συμβολή σας. Βεβαίως. Και όποιος μας σχολιάσει, μας προτείνει και πάμε στο μέρος, θα αναφέρουμε το όνομά του στο βίντεο για να τον ευχαριστήσουμε. Αχα. Περιμένουμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.